Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, ανοίγω ένα βλογκάκι τώρα το μεσημεράκι. Είναι μία η ώρα εδώ σε μένα. Τι θέλεις, Αχιλέ, από εκεί? Έχω μαγειρέψει, μετά το φαγητό είπα. Έχω μαγειρέψει κοκκινιστό μοσχαράκι με ριζάκι. Έχω και έτοιμη κομμένη σαλατούλα. Όπως σας είχα δείξει την άλλη φορά, παίρνω σαλάτα και το κόβω για δύο μέρες. Μία-δύο μέρες, άντε βαριά-βαριά τρεις. Λοιπόν, έχουμε μια με την διαμάχη, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ο Αχιλέας... Ο Αχιλέας, λοιπόν, έχει κάνει τις φωτοτυπίες του. Τα αφήσαμε για σήμερα Κυριακή. Δεν μ' αρέσει αυτό εδώ. Τέλος πάντων, άμα τι έπεσε εδώ. Α, μου χάλασε αυτό. Μάλιστα. Πού θα βρω τώρα άλλο τέτοιο κλιπς. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχω να απλώσω. Ο καιρός, αν και από χθες μας τα χάλασε, έχουμε... Πόσο έχουμε, καλέ? Πόσο έχουμε σήμερα? Κυριακή 13 Νοεμβρίου, που σε τραβάω το βίντεο. Αν και χάλασε ο καιρός από χθες, έχω ανάψει το κλιματιστικό έτσι για λίγο, λίγο το πρωινό μία ώρα και λίγο το βράδυ να σπάσει λίγο και όντως σπάει. Κλείσε και εσύ μαζάλισες. Και θέλω τώρα να απλώσω, βλέπεις τα ρούχα πίσω, να απλώσω και θα βάλω τα παιδιά να φάνε. Και μετά εγώ θα κάνω, σκέφτηκα αντί να κάνω τα γράμματα που το βάζω μέσα με το μαξιλαράκι, θα κάνω σαν σημαίτσες και θα είναι το γράμμα του Αχιλέα σαν ραμμένο. Δηλαδή θα το είδα στο YouTube ένα κόλπο, θα το δείξω, άλλωστε και γι' αυτό ήταν η αιτία που άνοιξα την κάμερα να ανοίξω vlog, γιατί σας έκλεισα, τα προτραβάω τώρα, γιατί τα βάζω σε μία σειρά το καλοκαίρι, επειδή είχα ελεύθερο χρόνο αρκετό, ας πούμε μπορούσα και δύο ημερών πριν να τραβώσω το βίντεο. Τώρα, δηλαδή είναι μεταξύ δύο εβδομάδες, πριν δύο εβδομάδες, δηλαδή αυτό που βλέπεις εσύ, πριν δύο εβδομάδες το έχω τραβήξει εγώ, γιατί να τα βάζω σε σειρά, γιατί δεν προλαβαίνω, λόγω που τρέχω μόνη μου, για τα παιδιά, για τα διαβάσματα, για τα φροντιστήρια και για όλα. Α, εδώ ήθελα να πω, χθες άκουσα ένα δυσάρεστο γεγονός, καθώς ερχόταν ο σύζυγος από τη δουλειά, συνάντησε στην πολυκατοικία, έχω σκυλάκι και εγώ και η από πάνω, και το φωλιάσανε, το βάλαν φόλα κάπου και πάει το σκυλάκι. Δεν τον έβγαλα το δικό μου, η αλήθεια είναι, φοβηθήκαμε και εγώ και ο άντρας μου, αλλά δεν γίνεται να μην δε βγάλουμε το παιδί βόλτα και σκέφτηκα θα το παίρνω αγκαλιά και θα το πηγαίνω δηλαδή σε ένα άλλο τετράγωνο πιο πάνω. Θα μου πεις τώρα, κυρία μου, μπορεί η δουλειά να γίνει και πιο πάνω? Πάρα πολύ κακός κόσμος υπάρχει, δεν ξέρω, δηλαδή σοκαρίστηκα και ήταν σε κατάσταση σοκ πάνω. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό. Ούτε καν πήγαινε το μυαλό μου ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Στο κάτω-κάτω σπίτι μας το έχουμε, δεν το έχουμε έξω, δεν ενοχλούμε κανέναν. Αν ενοχλώντουσαν οι γείτονοι. Τέλος πάντων, θα δω τι θα κάνω και εγώ με τον δικό μου, πώς θα τον βγάζω και πώς θα τον κάνω. Θέλει μια βολτούλα το μωρό. Το μωρό. Το παιδάκι μου. Και αυτά. Τι έλεγα τώρα, τέλος πάντων, αποσυντονίστηκα εντελώς. Α, και θα τα κάνω σημεούλες, τα έχω κόψει ήδη και θα τα ζωγραφίσω πάνω, θα στο δείξω πώς θα το κάνω, ελπίζω να βγει ωραίο. Στο προηγούμενο είχες δει το ασπρόμαυρο, στο ασπρόμαυρο φόντο θα είναι, αλλά δεν ξέρω τι κλωστή να διαλέξουν, είναι έτσι να κάνει αντίθεση ώστε να φαίνεται το γράμμα, θα δω. Αυτό, γι' αυτό άνοιξα το βιντεάκι αυτό, είχα από εβδομάδα σκοπό να ανοίξω, αλλά εφόσον θα καταπιαστώ με αυτό,
Γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα σ' αφήνω να απλώσω, να βάλω τα παιδιά να κάνω μια σαλάτα, να βάλω τα παιδιά να φάνε και να ξεκινήσω με αυτό και το απόγευμα να... Δεν ξέρω, ίσως βγούμε έξω μιας και έχει καλό καιρό, τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω. Να διαβάσει και ο Νίκος, δεν έχει πολλά μου είπε. Αυτά, λοιπόν, μετά λες ότι φαίνεσαι στο βίντεο, δεν θέλω, βγάλε με. Καταλάβατε τι κάνει. Αυτά. Είμαστε σε φίλο προς το παρόν, πάω. Διαβάζουμε. Και εδώ και ο Νίκος. Είναι πολύ εύκολο. Easy, easy. Ο διευθυντής αποφάσισε να αγοραστεί το μηχάνημα, ο διευθυντής πήρε την απόφαση να αγοραστεί το μηχάνημα. Άντε, χιλιά γραφή. Απόφαση. Ήταν. Καλημέρα, καλημέρα, καλή βδομάδα, δημιουργική υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Ελπίζω να είσαι καλά. Εγώ βρίσκομαι στη φάση που πρέπει να καθαρίσω το μπάνιο. Έριξα τα απορρυπαντικά του και τα αυτά. Και τώρα θα πάω να τρίψω. Το έχω αφήσει το μπάνιο, παιδιά, ειλικρινά σου μιλάω. Όλο το καλοκαίρι, εννοώ όλο το καλοκαίρι χωρίς να έχω κάνει γενική του μπάνιου, έτσι. Γιατί σε καθημερινή βάση, σε καθημερινή βάση κάνω τη λεκάνη της τουαλέτας και τον νηπτήρα που πλαινόμαστε. Ντουζιέρα, πλακάκια γύρω γύρω, ολόκληρο το καλοκαίρι, τίποτα. Ξεκίνησαν τα σχολεία και είχα να ασχοληθώ με τα παιδιά με εξωτερικές δουλειές και τώρα πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο και καλά, όχι ότι είναι πολύ βρώμικο, απλώς έχει άλλα τα, ιδίως η ντουζιέρα που κάνουμε μπάνιο, τώρα θα την κάνω εγώ λαμπίκο και θα σε πάρω μαζί σε αυτό, θα σε πάρω μαζί γιατί είναι λίγο, θέλω να κάνω γιατί με πήρε και η ώρα, είναι 9 και 4. Εκεί μέσα δεν θα σε πάρω δηλαδή, έτσι προς τα έξω που θέλω να καθαρίσω το πλυντήριο, στεγνοτήριο, τον νηπτήρα εκεί πέρα να κάνω έτσι όλα τα μέσα, τον καθρέφτη και τα αυτά από εκεί για να κάνω λίγο γρήγορα γιατί θέλω να τελειώσω και την κατασκευή μου. Που έχω κάνει, είμαι σε αυτήν εδώ τη φάση, εξ αρχής, να το, ωραίο δεν είναι, κάνει αντίθεση το μαύρο με το ασπρόμαυρο με το κόκκινο. Ήθελα να το ράψω, να το κάνω, τώρα δεν έχω και φως, να το κάνω δηλαδή, να το φαίνεται, δεν φαίνεται. Τέλος πάντων, να το ράψω, αλλά δεν είχα κόκκινη κλωστή πάρα πολύ και δεν έκατσε. Τέλος πάντων, μη σου το αναλύω και τώρα βρήκα ένα κόκκινο ύφασμα που είχα και το έραψα ακριβώς από πάνω. Δηλαδή εδώ διακρίνεις, εδώ, ότι το α δηλαδή το είχα κάνει με κλωστή. Τέλος πάντων, τώρα έχω άλλα 3 γράμματα. Να κάνω και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, μ' άρεσε πάρα πολύ, είμαι σε αυτή τη φάση και άμα προλάβω θα κάνω εύκολο φαγητό σήμερα, άμα προλάβω θα τελειοποιήσω και αυτό και τελείωσα και μετά έχω στο μυαλό να κάνω μία άλλη κατασκευή στο προηγούμενο βίντεο στο λέω. Θέλω να δοκιμάσω, το είπα κατά τα Χριστούγεννα ίσως που θα έχω πιο πολύ ελεύθερο χρόνο, θέλω να δοκιμάσω να κάνω μία τσάντα έτσι πως τη θέλω εγώ, γιατί δεν τη βρίσκω έτσι πως τη θέλω εγώ. Τέλος πάντων, τι σε λέω και σένα, αυτά σε κλείνω και πάω ευθύς αμέσως στο μπάνιο για να καθαρίσω. Πάμε λοιπόν στο μπάνιο, έχω βγάλει αυτά εδώ που θα είναι από εκεί.
Και... Α, το καθάρισα, άντε. Θα σου πω τι έβαλε εδώ, γιατί ήταν πάρα με πάρα πολύ άλατα. Εδώ, αυτό δηλαδή το σημείο είναι το πολύ το χάλια. Θέλω να πάρω μια άλλη κουρτίνα από το τζάμπο, θέλω να κάνω παραγγελία και δεν προλαβαίνω. Α, ωραία. Να καθαρίσω έτσι αυτό εδώ το σημείο. Εδώ τι λεκάνη, εδώ αυτά εδώ θα μπορέσω να τα τραβήξω, γιατί εδώ δεν θέλω, έχει άσχημη μυρωδιά. Θέλω να καθαρίσω όλο αυτό, εδώ αυτό το ντουλάπι, οπότε ξεκινάω, δεν σπινάς τα λόγια και ξεκινάω. Λοιπόν, είμαι στη φάση που έχω σαπουνίσει όλη εδώ την τουζιέρα και από εδώ και από εδώ και από εδώ. Με αυτό εδώ, για όσοι με βλέπετε καινούργοι, καινούργια άτομα στο κανάλι. Τα πάντα τα κάνω με τη βιλέντα, την παρκετέζα και ντουλάπια της κουζίνας, ντουλάπες, δωματίων, εδώ ακόμη και το μπάνιο, όλες τις επιφάνειες αυτές εδώ, τους στίχους και τα λοιπά, και έχω σωθεί. Και έπαθα και ένα σοκ τώρα, εγώ αυτό εδώ, το χάρπικ, το μαύρο με το πορτοκαλί, το χρησιμοποιούσα μόνο για τη λεκάνη μέσα σε καθημερινή, όχι σε καθημερινή βάση, ψέματα. Συχνά πυκνά. Κάνει και για τα άλατα. Τώρα διάβασα εδώ τις οδηγίες, εδώ, και έπαθα ένα σοκ. Και λέω, ας το ρίξω, λέω, και άμα χαλάσει βρύση, δεν βαριέσαι, μια δοκιμή θα κάνω. Και παιδιά, έπαθα σοκ. Μπράβο. Οπότε, γιατί έπαιρνα ένα άλλο και μου είχε τελειώσει. Και τέλος πάντων έπαθα σοκ με αυτό εδώ. Τα διάλυσε δηλαδή τα άλατα. Θα δεις μετά που θα το πλένω κιόλας. Αυτά λοιπόν, πάω να πλύνω και επανέρχομαι. Το μπάνιο, έχω βάλει αυτά εδώ τα πατάκια και λείπει για ακόμη ένα εκεί, το έχω έξω να στεγνώσει, το κάνω ένα νεράκι. Λοιπόν, όπως είδες, έχω καθαρίσει το στεγνοτήριο και κάτω το πλυντήριο, εδώ είναι αυτά, τα έχω έτσι για να στεγνώσει εδώ αυτό, όπως βλέπεις εδώ που είναι λίγο πιο ανοιχτό χώμα, έχουν στεγνώσει. Τώρα περιμένω αυτά για να μπει το τέτοιο. Μέσα, πορτάκια, από εδώ, επάνω, από εκεί. Τα έχω κάνει. Έχω κάνει όλα αυτά τα πλακάκια με την βιλέντα, όπως σου έχω πει. Επίσης και αυτά όλα τα πλακάκια τα έχω κάνει με τη βιλέντα. Εδώ αυτά τα έχω καθαρίσει. Η κούχνια του μπάνιου θα αλλάχτει, είπα. Εδώ και το μπάνιο το ίδιο. Εδώ με το χάρπι, αυτό εδώ. Πραγματικά έμεινα άφωνη, δεν ήξερα τι κάνει και για τα άλατα και τη βρύση εδώ. Δες την πως την καθάρισε, ενώ είχε άλατα και πολύ μάλιστα. Εδώ, έτσι εδώ. Βέβαια ακόμα λίγο, βλέπεις,
Λίγο έχει, γιατί δεν έβαλα μπόλικο τέτοιο. Έχει, αλλά ήταν σε πιο χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή, άμα το έβαζα από πάνω με το μπουκάλι να σταθεί, δεν το άφησε να σταθεί πολλή ώρα, γι' αυτό. Τις λεπτομέρειες είναι αυτό. Θα το κάνω όμως κάποια στιγμή. Εδώ όλα αυτά τα καθάρισα, ο νηπτήρας. Επίσης, επειδή τώρα ήρθαν και τα παιδιά, δεν έχω χρόνο, επίσης θέλω και εδώ να βάλω λίγο τέτοιο χάρπι, το μαύρο. Και μέσα τα έχω καθαρίσει. Εδώ αυτό. Και είναι τέλειο το μπάνιο. Σου είχα πει, το είχα αφήσει πάρα πολύ. Και έτοιμο το μπανάκι μου. Αφού τελείωσα με το μπάνιο, αυτά. Είναι 3 και 5 η ώρα. Θα... Κοιτάξτε εδώ χαμό, πόσες φορές έχω πλύνει την κουζίνα. Ο σύζυγος έφυγε εκτάκτως για Αθήνα και τον μαγείρεψε ένα γρήγορο φαγητό. Αυτά θέλουν μάζεμα, αυτό θέλει πλύσιμο. Ωχ, Θεέ μου. Εδώ κοιτάξτε, είναι σκουπίδια, τα μακαρόνια που μείνανε, ενώ δεν έκανα μακαρόνια, έκανα λαχανικά, αλλά έκανα το σύζυγο μακαρόνια με κιμά. Και να σας δείξω και τον κύριο Μάιλ. Παιδί, το βλέπετε το παιδί αυτό. Το παιδί αυτό, κάθισα, έριξα και μια ματιά. Δεν θέλω να σου δείξω τα νύχια μου. Εδώ έχω, φαίνεται το όνομα του παιδιού. Τι ήθελα να πω. Έχω ρίξει και μια ματιά το τι έχουν τα παιδιά, δώσαμε και σε μια συμμαθήτρια, αυτά. Αυτό να μαζευτεί να πάει για πλύσιμο. Εκεί ακόμα έχω εδώ τη ραπτομηχανή, είπα το πρωί που σας άνοιξα ότι θα καθίσω να τελειώσω τα γραμματάκια, ακόμα δυστυχώς όχι, ίσως το απόγευμα. Αυτά. Και έχουμε φτάσει λοιπόν στην επόμενη μέρα. Δυστυχώς εχθές δεν πρόλαβα να τελειώσω αυτό που κάνω με τα ονόματα. Το τελευταίο το όνομα του μικρού. Γιατί πιάστηκα με τις δουλειές, έκανα το μπάνιο μου, πήρε 1-2 ώρες μου πήρε. Μετά πιάστηκα με τι άλλο πιάστηκα, δεν θυμάμαι. Και τέλος πάντων τελείωσα αυτά, σηκώθηκα σήμερα το πρωί, τώρα είναι 10 η ώρα περίπου. Ήρθαν τα παιδιά, μαγείρεψα, ήρθαν τα παιδιά, διαβάσαμε. Και ήταν χθες γενικά η Δευτέρα για μένα, είναι πάρα πολύ κουραστική, όταν ξεκινάει η εβδομάδα και είναι τα παιδιά στο σχολείο μαζί και τα λοιπά. Τώρα... πήγαν τα παιδιά και ιδίως και η κόρη μου τώρα που πάει στο γυμνάσιο έχει τα 7 ώρα, έρχεται 2,5 ώρα, 3 παρά, έχει να φάει να ξεκουραστεί, ώρα 4 πρέπει να πάει στα αγγλικά και θα γυρίσει 7, διότι έχει και φροντιστήριο μετά από τα αγγλικά, οπότε έρχεται και τη βοηθάω, καθώς σχεδόν έχω τελειώσει, έλα αγαπη μου, με τα αγόρια τα μαθήματα και ξεκινώ να βοηθώ και την κόρη μου και τελειώσαμε 10 η ώρα να φανταστείς. Με την κόρη μου χθες. Και έτσι δεν πρόλαβα να το κάνω. Γενικά πολύ τρέξιμο κάνω. Αυτά λοιπόν, σήμερα θα φτάσει και αυτό το βίντεο στο τέλος, θα το κλείσω και αυτό το βιντεάκι. Θα κάνουμε τώρα την κατασκευή, θα δεις την τελειοποιώ. 3 γράμματα μου μείνανε. Ο καιρός είναι συνεφιασμένος πάρα πολύ εδώ. Ενώ στην Αθήνα που μίλησα με τον σύζυγο, έχει ήλιο, είναι χαραθέου εκεί, εντάξει. Εδώ ξεκινήσαμε. Αυτά λοιπόν, έχω εδώ και τον καφεδάκο μου, παρέα. Σηκώθηκα, έκανα τις δουλειές, έπλυνα τον νεροχύτη, έβαλα ένα πλυντήριο, έβαλα τα ρούχα, ένα άλλο πλυντήριο, τα δίπλωσα, τα έκανα και τα έβαλα στις θέσεις τους. Σημάζεψα λίγο το σαλόν, τα ριχτάρια και τα τέτοια. Και τώρα μόλις κάθισα να κάνω αυτό το DIY. Αυτά λοιπόν, σε κλείνω και επανερχόμαστε. Λοιπόν, το έχω τελειοποιήσει και το αχιλλέα.
Να σας πω την αλήθεια, το χιλέα μου άρεσε πιο πολύ. Εδώ κοιτάξτε έναν αντάρτη, Μαϊλό. Πού είσαι αγόρι μου, σιγά. Αγόρι μου γλυκό, όμορφο μου, πλάσμα εσύ. Ψυχούλα μου είσαι. Λοιπόν, αχ, ξέχασα να φέρω το ψαλίδι να το κόψω αυτό. Αυτό θα κοπεί. Δεν είναι υπέροχο, πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ του αχιλλέα. Θα κοπεί αυτή εδώ η κλωστίτσα. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Και του Νίκου είναι εδώ. Νίκος. Και αυτό έχει τη χάρη του. Αλλά δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ήθελα να το κάνω, δεν ξέρω τώρα εδώ μας ζουμάρει. Έλα καλό μου ζούμαρε. Να το κάνω με κλωστή. Δεν φαίνεται καλή. Κάνω και το φως. Εδώ, να το. Εδώ βλέπετε. Το προσπάθησα, έκανα το α. Έκανα δίπλα το χ, αλλά δεν με έφτασε κλωστή. Αλλά τέλος πάντων, έκοψα ένα ύφασμα έτσι. Το γάζωσα. Και μια χαρά. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Αχιλλέας. Αυτά λοιπόν, κάτσε να γυρίσω. Αυτά λοιπόν, κάθομαι και αυτό φως επάνω να φαίνομαι, δεν ξέρω πόσο άσχετο θα φανώ. Εδώ είναι ο κύριος Μάιλο, το βλέπετε. Μάιλο, πες γεια σου στα κορίτσια εδώ και στα αγόρια, που σ' αγαπάνε πολύ και σε ζητάνε. Μάιλο, μπα, απαξίει να μας μιλήσει. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι, έχει φτάσει στο τέλος, το όμορφο δεν φαίνεται ρε κορίτσια. Και αγόρια. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι, ευχαριστώ πάρα πολύ που καθίσατε στο τέλος και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους καινούριους συνδρομητές και που σχολιάζετε κάτω καινούρια άτομα. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια! Yeah!